Αύριο φεύγουμε. Ναι. Για πού? Παμαράχωμα, δύο μέρες, μάνα. Το έχω κλείσει. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Αλήθεια? Ναι. Μόνικα Νικολαρέα, χάρηκα. Εγώ είναι δίδυμος. Θέλω να πω κι εγώ χάρηκα. Εγώ κάποτε ήμουν παντρεμένος, τώρα δεν είμαι, κυρία Νικολαρέα. Άσχημο πράγμα η μοναξιά, κυρία Νικολαρέα. Πάρα πολύ. Εργάζεστε? Καθηγήτρια είμαι. Και εσείς? Τι είπατε? Όχι, κάτι δικά μου. Τι δουλειά κάνετε? Είμαι αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Λατρεύω τη θάλασσα. Ελπίζω και τους θαλασσινούς. Να σας αφήσω τώρα. Φεύγετε? Πρέπει. Να τολμήσω να σας δώσω το τηλέφωνό μου? Να τολμήσετε. Κι αν κάποτε, κυρία Νικολαρέα, αισθανθείτε την ανάγκη να διώξετε τη μοναξιά σας, μην διστάσετε να μου τηλεφωνήσετε. Θα πάρεις το μωρό και τη Σοφία και θα έρθετε στην Αράχοβα, εντάξει? Καλή συνωμοσία μου μυρίζεται, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Σε αρέσει. Συνωμοσία σε μυρίζεται, αλλά την κατάλαβες? Όχι. Πάρα πολύ χάρηκα, Σοφία, που μου πρότεινες να βγούμε. Κι εγώ που δέχτηκες, Θόδωρε. Γιατί να μην δεχτώ, φίλοι, δεν είμαστε? Αν και εγώ, όπως ξέρεις, ήθελα κάτι παραπάνω. Τι ώρα λες να βρεθούμε? Ξέρω εγώ, 9. Στη γνωριμία μας. Στη γνωριμία μας. Και σε αυτά που έρχονται. Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας. Ναι, βέβαια δεν διδάσκω. Παλιότερα έκανα κάτι ιδιαίτερα, αλλά τα σταμάτησα. Μα γιατί? Οι ατυχίες που λέγαμε. Δεν ήμουν καλά, ψυχολογικά. Τώρα θα γίνεται. Λέτε? Είμαι σίγουρος. Και όχι μόνο θα γίνετε καλά, αλλά θα κάνετε και ιδιαίτερα. Αυτό δεν το νομίζω. Να το νομίζετε. Τουλάχιστον θα κάνετε ιδιαίτερα στα παιδιά μου. Στα παιδιά σας. Σας έχω πει ότι έχω τρία παιδιά. Δύο παιδιά. Ναι, ναι. Όχι, το λέω για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση, καταλάβατε. Τι παρεξήγηση? Κάτι παλιά δικά μου. Έχετε ακουστά την παροιμία που λέει όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι? Βεβαίως. Και αυτό σας το λέω. Προσέχω για να έχω, κυρία Μόνικα. Τι? Το κεφαλάκι μου ήσυχο. Δεν σας καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείτε, αλλά από τα λεγόμενά σας αισθάνομαι ότι έχετε πάθει. Έχω πάθει, αλλά έχω μάθει. Είναι δεδομένο. Αχ, Θόδωρε, δεν μπορώ, είμαι χάλια. Σοφία μου, το βλέπω και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Αν στα είπα όλα αυτά, δεν στα είπα για να σε κάνω χάλια. Στα είπα για να κάνεις κάτι και να σταματήσεις να είσαι. Γιατί εδώ που τα λέμε και πριν στα πω, πάλι το ίδιο ήσουν. Δίκιο έχεις. Η αλήθεια είναι ότι. Όχι. Πρέπει να κάνω τις επιλογές μου. Πρέπει να πάρω σωστές αποφάσεις. Ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχω αλλάξει έτσι. Δεν με αναγνωρίζω πια. Έχω γίνει άλλη. Έχω αλλάξει στη συμπεριφορά, στο δύσιμο, στην εμφάνιση. Έγινα σαν αυτές που κορόιδευα. Λέω τώρα, μην υπερβάλλεις. Ένα λάθος έκανες. Μάλλον μια λάθος εκτίμηση. Από τη στιγμή που τη συνειδητοποίησες, τελείως. Θα τη διορθώσεις. Και πολύ σύντομα, μάλιστα. Χαίρομαι που τα ακούω. Και από μένα ξέρεις, άμα χρειαστείς κάτι, ό,τι θέλεις. Ξέρω, Θόδωρε μου, και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσω μόνη μου. Εγώ τα άπλεξα, εγώ θα τα ξεπλέξω. Όπως νομίζεις, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Να σου πω τώρα, θέλω να σου ζητήσω αν μπορούμε να φύγουμε, γιατί ξαφνικά με πιάσε μια ανησυχία για το παιδί και θέλω να βρεθώ γρήγορα κοντά του. Καταλαβαίνεις, Καταλαβαίνω ότι σου χάλασε τη βραδιά. Όχι, δεν μου τη χάλασε καθόλου τη βραδιά. Απλά έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Και με βοήθησε να δω πώς έχει κατάσταση. Δεν είναι τα πράγματα όπως νόμιζα, ήθελα να νομίζω ότι είναι, και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια, πίστεψέ με. Οι φίλοι γι' αυτό είναι. Το ξέρω, Θόδωρε. Και εσύ αληθινός φίλος. Γι' αυτό θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη για ποιο πράγμα? Για τα εντός εισαγωγικών λάθη του παρελθόντος. Αφού είναι εντός εισαγωγικών, δεν πιάνω. Ποιος είναι, με συγχωρείς μια στιγμή. Ναι. Θόδωρε, είμαι με ένα παιδί. Άλλο να σου λέω κι άλλο να το βλέπεις. Ναι.
πανέμορφη κουκλάρα, Δήμητρη Θόδωρε. Και το κυριότερο, είναι έτοιμη να πέσει σαν όριμο φρούτο στην αγκαλιά μου. Ναι. Έχω πάθει μπλάκα μου, Φόβορε. Ναι. Νέξεις. Όλο ναι και ναι. Δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις. Τι έγινε, δεν μπορείς να μιλήσεις. Καλά. Καλά μια. Είσαι με πρόσωπο, ε. Γι' αυτό δεν μπορείς να μιλήσεις. Σιγανό παπαδιά, μου το πέει η Σωσία Μαρία. Τι θέλεις? Θέλω να σου πω για το καινούριο πρόσωπο που γνώρισα, αλλά από ό,τι βλέπω είσαι απασχολημένος. Εσύ δεν είσαι? Τώρα όχι, θα δωρεί. Έχει πάει στην τουαλέτα να φρεσκαριστεί, για να μου έρθει πιο κουκλάρα. Μπράβο. Μπράβο. Πες και τίποτα άλλο, ρε. Εγώ φταίω που ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σου. Ωραία, τη μοιράστηκες, κλείσε τώρα. Ποια είναι, ρε, την ξέρω. Όχι. Οχιά. Πηγαίνω, έρχεται. Τι έγινε, έγινε κάτι? Όχι, παιδί μου, τίποτα. Ένα συνάδελφος ήταν. Ο καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται, ξέρεις. Τουλάχιστον αυτός χαίρεται, γιατί εγώ. Πάμε. Ναι, πάμε. Δεν άργησα, ε. Καθόλου. Μου λείψατε πάρα πολύ. Έχω έρθει να σας βλέπω. Όρεξη να έχετε και θα με βλέπετε αρκετά συχνά. Έχω πάρα πολύ. Τι? Όρεξη. Πάμε σιγά-σιγά. Να πάμε πού? Κάπου που θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και εδώ πολύ ωραία είναι. Όχι, εκεί θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Μήπως είναι λίγο νωρίς? Γλυκάκι. Αλήθεια, πέρασα υπέρα. Και εγώ το ίδιο. Καλή σου νύχτα. Ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ καλά σήμερα. Κι εγώ. Αν και... Αν και... Αν και άμα συνεχίζαμε θα περνούσαμε καλύτερα. Έχουμε καιρό. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Μόνικα. Άρε, Σοφία, πώς τα κατάφερες. Όσα θα ήθελα να σου να απόψε μαζί μου. Πονάω πολλά στη ψυχή μου. Όσα θα ήθελα να σου να απόψε κοντά μου. Πονάω για μας καρδιά. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel più dipinto di blu, portocalli, calimera su. Κλείς την πόρτα. Την πόρτα, γύρω και ρεζίλη. Τι κάνεις? Προβληματίζομαι. Γιατί? Δεν ξέρω σε ποιο ψυχιατρίο να σε παραπέμψω, στο Δαφνί ή στο Δρομοκαίτιο. Γιατί να με παραπέμψεις σε ψυχιατρίο, ρε Θόδωρε, τι έκανα? Επειδή είμαι χαρούμενος. Τι άνθρωπος είσαι εσύ, μη δεις κάποιον να χαμογελάει και να χαίρεται, ρε, εσύ αμέσως να τον βγάλεις ψυχασθενή πια. Είμαι ευτυχισμένος, αγόρι. Το κατάλαβες? Ευτυχισμένος. Μπράβο. Δεν θα με ρωτήσεις γιατί. Δεν χρειάζεται, ξέρω, με ενημέρωσε χθες βράδυ. Ένα έχω να σου πω, Φόβορε. Μόνικα. Μόνικα τι λένε? Ναι, ναι, Φόβορε, υπέροχη, ψηλή. Μελαχρινή τέρμα έχεις αν θες. Με καμπύλες. Ναι, εξωτικής ομορφιάς είναι. Ουρή του παραδείσου που θα λέει και ο πατέρας μου, Θεός χωρίς τον εκεί που είναι. Και το κυριότερο, Θόδωρε. Κυρία. Κυρία με όλη τη σημασία της λέξης. Να δεις συμπεριφορά, Θόδωρε. Να δεις έτσι πώς δίνεται, πώς μιλάει, πώς περπατάει. Τι λεπτότητα, τι κομψότητα,
τι ταπεινότητα. Δεν μπορώ να στην περιγράψω, Θόδωρη, η τέλεια γυναίκα. Αχ, αρχίσαμε πάλι. Νέα επεισόδια. Νεότατα, αγόρι μου. Ολοκένουργια. Και το κυριότερο, Θόδωρη, χαρούμενα, χωρίς προβλήματα. Τι με κοιτάς. Μιλήσαμε, τα ξεκαθαρίσαμε, είπαμε τα πάντα. Δηλαδή. Τι δηλαδή, Θόδωρη. Αλήθειες. Μόνο αλήθειες, αγόρι μου. Εγώ της είπα ότι είμαι αξιωματικός, χωρισμένος, με παιδιά. Διευκρίνησες πόσα. Δύο. Παρακαλώ. Δύο. Τι, δύο, δεν έχω. Εγώ δύο ξέρω, ρε Θόδωρε. Προς το παρόν, τουλάχιστον. Άμα σιγουρευτώ για το τρίτο... Το τρίτο, λέω. Το τρίτο το παιδί θα της το πω. Μάλιστα. Και εκείνη. Τι εκείνη. Τι σου είπε εκείνη, τι είναι. Χείρα. Χωρίς παιδιά. Ναι. Αξιοπρεπής, μορφωμένη. Τα έχει. Και το κυριότερο, Θόδωρε, θέλει να περνάει καλά. Ναι. Χωρίς έτσι δεσμεύσεις, υποχρεώσεις. Και όλα αυτά τα συναφή. Αυτό το τελευταίο περί δεσμεύσεων και υποχρεώσεων το έχουμε ξαναζήσει με την Τζέννη, αν θυμάσαι. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Παρακαλώ. Η Τζέννη το έλεγε, αλλά δεν το εννοούσε, Θόδωρε. Αυτή δεν το λέει, αλλά το εννοεί. Δεν μου είπε τίποτα η κοπέλα. Μόνος μου έβγαλε το συμπέρασμα. Πώς? Τι πώς, Θόδωρε, από τα συμφραζόμενα, από τις συζητήσεις έτσι, κοιταχτήκαμε, ειδωθήκαμε. Τι βλέπεις την κοπέλα, ρε παιδί μου. Τι βλέπεις, μπαμ κάνει. Κοίτα, μην κάνεις εσύ μπαμ και τρέχουμε. Γιατί? Γιατί ανοίγεις καινούργιες σελίδες χωρίς να έχεις κλείσει τις παλιές. Αν εννοείς τη Σοφία. Τη Σοφία εννοώ. Μάθε, κύριε, πως εγώ δεν έχω κλείσει καμία σελίδα. Για τον απλούστατο λόγο πως η συγκεκριμένη κυρία κρατάει τα φύλλα της κλειστά. Και δεν έχει ανοίξει ούτε μία σελίδα. Όταν λοιπόν θα αποφασίσει να ανοίξει τη σελίδα της ζωής της, τότε θα τα πούμε, Θόδωρε. Τι με κοιτάς. Δεν μπορώ να τρέχω συνέχεια από πίσω της. Δεν μπορώ να με έχεις το περίμενε, ρε Θόδωρε. Δεν θα πεθάνω εγώ για την κυρία Επιτροπούλου. Τι σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα έχω τη Μόνικα. Τη Μόνικα την οποία θα την αφήσω, Θόδωρε, και θα τρέχω στην Αράχοβα. Κατάλαβες. Όχι. Τι όχι, μωρέ. Συνεννοήθηκα με τα παιδιά μου και με τη μάνα μου να τα πάω Σαββατοκύριακο στην Αράχοβα. Δυστυχώς. Τι δυστυχώς, μωρέ, εσύ δεν το κανόνισες. Πριν γνωρίσω τη Μόνικα, Θόδωρε. Μα είναι δυνατόν το πρώτο μας Σαββατοκύριακο και να μην είμαστε μαζί. Και εγώ να αρχίσω να παίρνω τα βουνά. Και μετά σου λένε ότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Γιατί τρέλα το λένε, Θόδωρε, δεν το λένε για μένα. Καλά, μην το κάνουμε θέμα τώρα. Εσύ και η τρέλα, ένα και το αυτό, συνώνυμα. Χαχα! Πώς τα λες! Χαχα! Γέλασα! Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που κάθομαι και σου λέω τον πόνο μου. Ποιο πόνο σου, μωρέ. Εκδρομή δεν θα πας. Ναι. Αλλά εγώ ήθελα να πάω αλλού. Και μάλι παρέα. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει η πατρότης. Θα πάρεις βέβαια και τη Στέφανη μαζί σου, ε. Τώρα πώς σου ήρθε αυτό. Ποιο. Να συνδυάσεις την πατρότητα με τη Στέφανη. Δεν συνδύασα τη Στέφανη με την πατρότητα, μια ερώτηση έκανα. Αλλά βλέπεις εσύ έχεις τη μύγα. Δεν έχω καμία μύγα. Αυτά είναι δικά σου. Και όσο αν θα την πάρω μαζί μου, βέβαια θα την πάρω. Τι θα την αφήσω εδώ μόνη, τη Στέφανη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αφού η μάνα της έφυγε. Και ξέχασε να γυρίσει. Ελπίζεις ακόμα. Τι. Ότι θα γυρίσει. Θα γυρίσει. Τρελός είσαι. Αφού μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, Θόδωρε. Ναι. Μάλιστα, τις ημέρες των εορτών ζήτησαν να τη στείλουμε τη Στέφανη στο Λονδίνο, αλλά η μάνα μου τα έλεγε. Η Στέφανη ούτε να τα ακούσει. Αν είμαι σίγουρος, αν θα γυρίσει, έτσι και δεν γυρίσει, θα της κόψω τα ποδάρια. Καταφωνεί. Ποιος είναι. Η Μέρη. Ήθελα να τη μελετήσω. Δεν έτρωγα ένα μαγκάλι κάρβουνα. Έλα. Έλα, Στέφανε. Τι κάνεις. Υπομονή. Why. Πότε έρχεσαι. Σου έλειψα. Τώρα θα σου έλεγα κάτι, αλλά δεν πρόκειται να το καταλάβεις. Οπότε το προσπερνάω. Στο μαξί είσαι, οδηγείς. Όχι, στον άσταθμο. Τι προσπερνάς τότε. Μέρη. Μάζεψέ τα και έλα στην Ελλάδα το καλό που σου θέλω. Μ' αρέσει που θέλεις το καλό μου. Σημαίνει ότι ακόμα μου αγαπάς. Αλλού με ξύνεις, Γιάννη μου. Κι αλλού έχω φαγούρα. Μέρη, άκουσε κάτι. Η υπομονή μου έχει και τα ωριά της. I know. Αφού you know, κανόνισε και έλα το συντομότερο. Οκ. Να σου πω, Στέφανε. Πήρα τηλέφωνο τη Στέφανη και μου είπε ότι θα πάτε Αράχοβα. Ναι. Τι ώρα θα ξεκινήσετε, Κατά τις 2, θα έρθεις να κουνήσεις το μαντήλι. Όχι. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Τι είπες? Τίποτα. Λέω να τα περάσετε καλά. Καλή διασκέδαση. Και εσύ να δεις πόσο καλά θα περάσεις όταν θα έρθεις. Τι είναι αυτό. Υπόσχεση, Promise. Άντε, Μέρη. Άντε, γεια. Γεια σου, darling.
θα με πάτε εκεί που σας είπα. Αλλά... Πάμε μια βόλτα πρώτα στην Αθήνα και θα με πάτε μετά. Βόλτα τι βόλτα, πού? Θυσίο, Κολωνάκι, Κηφισιά, Μαρινκέα, όπου θέλετε. Θέλω όμως 2:15 ακριβώς να είμαι στο προορισμό μου. Τι να σας πω. Τίποτα. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με αυτή τη γυναίκα. Πάει, τελείωσε. Δεν τα βγάζω πέρα μαζί της, το καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Δεν μου λες κάτι. Με τη Μόνικα, πώς τα πήγες? Μπόρεσες? Τι να μπορέσω, Ορθόδωρο? Να συνεννοηθείς. Αμέ, παντού. Και σε όλα τα επίπεδα. Θόδωρε, πέρασα πανέμορφα. Μήνες είχα να περάσω έτσι. Θοδωράκι μου, εχθές βγήκαμε μαζί και σήμερα μου λείπει. Είναι και ο πόθος, βλέπεις. Θόδωρε, με έχει τρελάνει. Τι, δεν? Τίποτα. Oh. Ναι. Μου λέει, σας παρακαλώ, μήπως είναι λίγο νωρίς. Να γνωριστούμε πρώτα, μου λέει, και μετά βλέπω. Ξεχωριστή κοπέλα, Θόδωρε. Γι' αυτό σου λέω. Αχ, μάλιστα. Την πατήσαμε, μπλέξαμε. Πολύ, Θόδωρε. Πάρα πολύ. Γι' αυτό σου λέω. Πώς θα την αφήσω και θα φύγω 3 μέρες. Πώς περνάνε αυτές οι 3 μέρες, αγόρι μου, μου λες? Πάρα πολύ ωραία, οικογενειακά. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Χωρίς να έχω κανένα να μιλάω. Γιατί πρέπει, Θόδωρε, να έχω κάποιον να μιλάω, αγόρι μου. Να μιλάω για το θέμα που με καίει, κατάλαβες. Γιατί δεν μπορώ να μιλάω για αυτό το θέμα ούτε με τη μάνα μου, ούτε με τα παιδιά μου. Τι να σου πω. Τίποτα. Το βρήκα. Τι? Με σένα. Τι με μένα? Θα μιλάω. Θα έρθεις. Πού? Στην Αράχοβα. Δεν το πιστεύω, μου κάνετε πλάκα. Καθόλου. Δηλαδή θα πάτε Αράχοβα? Ακριβώς. Δεν το πιστεύω. Σου ήρθε ξαφνικό, ε? Και εμένα. Χθες το βράδυ το σκέφτηκε η μαμά και μόλις μου το πρότεινε, της είπα αμέσως ναι. Και το μόνο που θα το τρέχεις χειμωνιάτικα με στα χιόνια. Καλέ, δεν θα πάμε σε Ιγκλού, σε ξενοδοχείο θα μείνουμε. Και μάλιστα στο καλύτερο. Ναι, ναι, θέλω πολύ να πάω να ξεσκάσω λιγάκι και να πάω μια εκδρομή με το μωρό. Αυτό, χρυσό μου, καλέ, δεν πήγε πουθενά τις γιορτές. Εγώ τι φταίω, ρε μαμά? Γιατί το λες αυτό η αδικημένη? Γιατί ετοιμάζομαι να πάω κι εγώ στην Αράχοβα. Έλα, αλήθεια! Ναι. Και δεν βρίσκω που να μείνω. Ούτε και πρόκειται. Α? Είναι όλα κλεισμένα. Θα βρω! Ορίστε μας, έχω βάλει μέσον. Α, και στην ανάγκη μένω μαζί σας. Α, για κάνε μου τη χάρη. Δεν κατάλαβα. Καλέ, τι είναι αυτό το πράγμα με σένα, που πάω, με παίρνεις από πίσω. Καλέ, συγγνώμη. Μα είσαι καλά, εγώ σε παίρνω από πίσω, ή εσύ είσαι συνέχεια μες στα πόδια μου? Έλα, ποιο είναι το πρόβλημα? Ξαργορότατη. Δεν θέλω να έρθει μαζί μας. Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί εμείς εκεί πάμε για να ηρεμήσουμε. Αυτή θα μας εκνευρίσει. Να πάει στην Καστανιά, στη Σταυρούλα. Τι να κάνω στην Καστανιά, στη Σταυρούλα, αφού δεν είναι έτοιμος ο ξενώνας? Στα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα να πάτε εσείς, ορίστε μας. Άντε, μην με εκνευρίζεις. Εμένα με έχει καλέσει ένας φίλος μου, δάσκαλος του σκι, και στην Αράχοβα και θα πάω. Και τέλος, δεν θέλω κουβέντα. Αμάν, ρε Θόδωρε, μία ώρα πού, πώς και γιατί. Μέτσκασε, πια! Καλά, συγγνώμη, μου το λες τελευταία στιγμή και θέλεις να σου απαντήσω αμέσως ναι. Ρε Θόδωρε, στην Αυστραλία σου, θα πάμε εδώ, στην Αράχοβα. Θα πάμε 2.5 ώρες με το αυτοκίνητο, είναι. Ωραία, και πού θα μείνω στην Αράχοβα? Σαββατοκύριακο και τέτοια εποχή. Δεν θα έχει τίποτα, θα είναι όλα γεμάτα. Έχω κλείσει 3 δωμάτια. Και αν δεν βρούμε εκεί θα βουλευτούμε μεταξύ μας. Έλα, ρε, εσύ, τι θα κάνεις εδώ μόνος μου, αγκούφισε, παρακαλώ πολύ. Άστα, εκτός κι αν έχεις βρει τίποτα άλλο και μου το κρύβεις. Δεν καταλαβαίνω το ύφος. Ας τώρα καταλαβαίνεις πάρα πολύ το ύφος. Μιλάω για τη χθεσινό βραδινή σου παρεούλα. Ποια ήταν, μπαγκασάκο? Μια ξαδέλφη μου. Ποια ξαδέλφη σου? Δεν την ξέρεις. Ξαδέλφη σου ή... Ξαδέλφη μου. Ναι, ναι, έλατε. Απόκρυψη. Ναι. Καλημέρα. Κυρία μου. Κεριά και λιβάνια. Σκάσε. Τι ευχαριστή έκπληξη. Τι κάνετε, κυρία μου? Καλά είμαι. Πολύ καλά. Χαίρομαι που το ακούω και θα χαρώ ακόμη περισσότερο αν μου πείτε πως έχω συμβάλει κι εγώ σε αυτό. Έχετε συμβάλει? Μόνο έχετε συμβάλει. Είστε η αιτία. Με κολακεύετε. Λέω την αλήθεια. Τι θα κάνετε σήμερα? Τι θα κάνω? Ό,τι έκανα και πριν σας γνωρίσω. Τηλεόραση και μοναξιά. Μου ραγίζετε την καρδιά. Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη, κυρία μου, που σας αφήνω και φεύγω, αλλά σας εξήγησα. Μου εξηγήσατε και το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να μου ζητάτε συγγνώμη. Είστε υπέροχοι, κυρία μου. Κι εσείς. Πού είστε τώρα? Είμαι στον Άσταθμο, στο ναυτικό νοσοκομείο. Πάθατε κάτι? Όχι, μην ανησυχείτε. Ανησύχησε, Θόδωρες. Είμαι εδώ σε ένα φίλο μου. Είναι ο κολλητός μου, ξέρετε. Είναι διευθυντής. Στα μούτρα σου. Τι είπε? Σας στέλνει χαιρετίσματα. Του είπες για μένα? Τα καλύτερα. Τι ώρα θα φύγετε? Κατά τις 2. Θα σας ξαναπάρω. Θα περιμένω. Φιλάκια. Και από μένα.
Τι με κοιτάς, τι με κοιτάς, δεν είμαι ψάρι να με φας. Αχ, σκέφτομαι τι θα τραβήξω. Δεν έχεις να τραβήξεις τίποτα, Θοδωράκη. Είναι καταπληκτική κοπέλα. Συνετή. Όμορφη. Τέλεια. Μακάρι. Όχι, μακάρι. Φεύγω. Κατά τις δύο σε περιμένω σπίτι, ε. Μην κουβαλείς και την τουλάπα σου μαζί. Έτσι. Δύο μερόνυχτα πάμε. Αχ, Παναγία μου. Παιδί μου, ξανασκέψου το. Πού πας, πού θα μείνεις, αφού δεν υπάρχουν δωμάτια. Στη Σοφίας. Α, δε χωράτε. Είναι μικρό το δωμάτιο, δεν είναι σουίτα. Μία βρήκα, τη δικιά μου. Και τι δεν χωρά. Είναι δυνατόν, δίκλινο δεν είναι. Και το μωρό. Τι το μωρό, θα πιάσει ολόκληρο κρεβάτι το μωρό. Να χάλασε, παρακαλώ, μην δίνει σημασία. Την ακούς τρόπο, γι' αυτό δεν θέλω να την πάρω. Αχ, να σας πω, έτσι θα περάσουμε όλη την εκδρομή μαλώνοντας. Εσύ πάλι, αν δεν μιλήσεις, δεν μπορείς. Εγώ φταίω που σε παίρνω μαζί μου. Να καλά, για να προσέχω εσάς και το μωρό με παίρνει, το όχι για να διασκεδάσω. Είσαι αχάριστη. Ρε κορίτσια, εντάξει, δεν μπορώ, μάλλον τη συνέχεια. Τελείωσε, πήγαινε μόνο σας, εγώ δεν έρχομαι. Α, καλή την αυτά που λες, αφού για σένα γίνεται αυτό το. Το ποιο. Να το, αυτό που πάμε, για σένα πάμε. Πού δεν πήγες πουθενά τις γιορτές, καλέ, έτσι, για να εκτονωθείς. Ε, ωραία, αφού το κάνετε για μένα, σταμάτα τους καυγάδες και εσύ και πάμε να φύγουμε. Α, ναι, καλέ, αλήθεια, γιατί δεν φεύγουμε τόση ώρα, δεν καταλαβαίνω. Μήπως επειδή μαλώνετε. Δεν μαλώνουμε, συζητάμε. Α, καλά. Καλά μια. Παρακαλώ. Έλα καλή Ναταλή, τι γίνεται, φύγατε. Α, ναι, ναι, όχι, όχι. Γεια σου, Αθηνούλα μου. Ποια Αθηνούλα καλέ, τι λες. Η πίτσα είναι καλέ. Ναι, 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 κατάλαβα, κατάλαβα. Ο Αργυράκης καλά, τα παιδιά όλοι εντάξει. Α, δεν μπορείς να μιλήσεις, ε. Ναι, όχι, όχι, όχι. Και εμείς όλοι καλά είμαστε. Τώρα σε λίγο ξεκινάμε. Εγώ, η Σοφία, το παιδί, η Ρόζα. Και η Τζέννη. Η Τζέννη γιατί, βρε. Ήθελε, λέει. Ωραία, ωραία. Τέλος πάντων, ξεκινήστε να φύγετε, να φύγετε πριν από εμάς. Μην τύχει εσύ να αντιδούμε στον δρόμο και έχουμε κι άλλα. Oh. Εντάξει, εντάξει. Μόλις φτάσουμε, θα σε πάρω από το δωμάτιο. Εντάξει, Αθηνούλα μου. Χάρηκα πολύ, ε. Γεια σου, Αθηνούλα μου. Η Αθηνούλα ήταν, σε στέλνει πολλά φιλιά. Ποια είναι πάλι αυτή. Αυτοί οι φίλοι που πηγαίνουν τα καλοκαίρια στη Σύρο, που έχει ένα γιο κούκλο. Α, εντάξει, να μου το γνωρίσεις. Όχι, εμένα να μου το γνωρίσεις. Όχι, έλα, ρε, γιατί μου έλα, σου καλέ, γεια σα, δείτε. Πάλι για τον ίδιο άντρα μαλώνετε, χωρίς να το ξέρετε. Α, παπά, Χριστέ μου, καλέ, τι κορίτσια έχω κάνει εγώ. Τι νοσμιάσανε. Πάμε να φύγουμε και τα λέτε στον δρόμο, άντε, βαρέθηκα! Ναι, αλήθεια, έχουμε τόσα πολλά να πούμε στην διαδρομή. Πάμε. Δεν θα πούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα μιλάει καμιά σας. Θα βάλω δυνατά τη μουσική και δεν θα μιλάει καμιά σας. Τι λέει καλέ αυτή, τρελάθηκε. Αυτό που σου λέω. Λοιπόν, εκδρομή πάμε. Θέλουμε να φτάσουμε χαλαρές, έτσι, όχι με στα νεύρα. Λοιπόν, όποια θέλει να μιλάει, να πάρει το δικό της αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τέσσερα. Μας απειλείς. Σας ενημερώνει, μαμά. Λοιπόν, πάμε. Άντε, ρε παιδιά, φύγαμε. Δεν μπορώ. Ολόκληρη η Ελλάδα στην Αράχοβα πήγε να έρθει. Στραβό ξύλο. Έλα, μωρέ Ζωζεφίνα, μη στεναχωριέσαι. Σε τρεις μέρες θα είμαστε πάλι μαζί. Σιγά, μη στεναχωριέται. Θα πάει στον αγαπημένο της και θα πέρασει σούπερ. Την περιμένει πώς και πώς. Ποιος? Ο Ναπολέοντας. Πώς να με την περιμένει. Αχ, αλίμονο σε εμάς. Ακόμα και οι μαϊμούδες καλύτερα περνάνε στο συγκεκριμένο τομέα. Να σου πω, αυτό το έχεις ξαναπεί και είναι πολύ κουραστικό, εντάξει. Άλλαξε, συντύφρες καλύτερα λιγκόμενα. Το δεύτερο. Θα βρω αλυγκόμενα. Θα δεις τι έχει να γίνει στην Αράχοβα. Wow. Εσύ κοίτα τη Ζωζεφίνα ή κάνε τα σχόλια. Ήρθε η μαμά μου τα μάτια. Δώσε. Έλα σε μένα, αγάπη μου. Μωρέ, θα μου λείψει. Κακώς δεν την παίρνουμε μαζί μας. Θα έχει πλάκα. Τι λες, μωρέ. Η μαϊμού στα χιόνια. Θα τη βάζαμε να κάνει snowboard, σκι. Βέβαια. Η μαϊμού θα στέλνουν ζέστη. Λοιπόν, πάμε. Πες γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Να είσαι καλό κορίτσι. Και όχι πολλά-πολλά με τον Ναπολέοντα. Πρώτα ο γάμος και μετά. Στις μαϊμούδες δεν ισχύουν αυτά. Γιατί ισχύουν στους ανθρώπους. Καλά να περάσετε. Thanks. Μην περιμένει τη μαμά. Bye. Γεια. Έλα, έλα, μην σε αγωνιάσαι. Τρεις μέρες μείνανε. Ωραία μουσική. Ωραιότατη. Ο κόσμος όταν ταξιδεύει ακούει ελληνικά. Καλά κάνει. Εμείς ακούμε ξένα. Εσείς. Μπροστά σε παρακαλώ, σταμάτα. Θεέ μου, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
Καλά, δεν φτάνει καλά που την πήραμε μαζί μας. Μας κάνει τώρα και κουμάντο. Εγώ σας πήρα μαζί μου. Στο αυτοκίνητό μου είστε, αν θυμάσαι, μαμά. Ναι, αλλά εσύ θα μείνεις στο δωμάτιο με τη Σοφία. Η Σοφία δεν έχει πρόβλημα. Έχει καλέ, πώς δεν έχει. Σοφία. Τι να πω, καλέ, δεν έχω πρόβλημα. Αν συνεχίσει να μαλώνει, θα αρχίσω να έχω, νομίζω. Και ξέρετε, θα κάνω. Θα πάρω το μωρό μου, θα πάρω ένα ταξί και θα γυρίσω πίσω. Σοφία, μη, όχι. Σα αρχίζουμε, δεν θα ξαναμαλώσουμε. Καλό που σου θέλω. Τι έγινε, ρε παιδιά, που είναι η γιαγιά σας, που χαφιάται να φεύγουν, να τελειώνουμε. Θα νυχτώσουμε εδώ πέρα. Γιατί έχουμε ραντεβού? Δεν έχουμε ραντεβού, ρε κορίτσι μου, αλλά δεν θέλω να οδηγώ μέσα στη νύχτα, κατάλαβες. Τι έχεις εσύ, καλέ? Τίποτα. Πώς τίποτα? Δεν σε βλέπω πολύ στα πάνω σου. Τι έγινε, δεν είχαμε σήμα από το Λονδίνο? Από χθες έχει να μου στείλει μήνυμα. Α, μίσκας. Έχεις να γνωρίσεις την Αράχοβα. Χαμός γίνεται. Ναι, αλλά δεν θέλω. Μόνο τον Τζόνι θέλει. Βέβαια. Μην ξεφύγουμε από το σόι. Πού είναι αυτή η μάνα μου, ρε παιδιά? Έλα, βρε μητέρα, μητέρα! Είναι τώρα! Μια ώρα τώρα και τώρα. Μα τι κάνει? Τι κάνει? Βάζει κρέμες, τόδο, ρε. Κρέμες δεν βάζω. Συγυρίζω. Όλο το σπίτι χάλια είναι. Φάγαμε ήπια, μεταλλερώσαμε όλα. Ποιος θα τα μαζέψει? Η Φιλιππινέζα θα τα μαζέψει. Και ύστερα, άμα κλείσω το σπίτι τρεις μέρες και τα αφήσω λερωμένα, θα βρωμίσει στο σπίτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Κάτσε, καλέ. Να βάλω πρώτα το καπέλο. Αχ, τέλος πάντων, άκου, βάζω κρέμες. Ας μην ήταν εδώ ο Θόδωρος και θα σε έλεγα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Βαλίστε από ένα σακ κουβαγιάς και φύγαμε. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Άντε, μπιστείτε. Να σου πω, κυρία. Έχεις τα νεύρα σου, μου φαίνεται. Τα έχω τα νεύρα μου. Γιατί? Δεν με λες. Τι δουλειά έχεις να πάρεις το Θόδωρο μαζί σου, με λες? Ναι, πώς, εμάνα, ο Θόδωρος είναι φίλος μου. Θέλω για παρέα. Μα γιατί, εμείς για παρέα δεν σε κάνουμε? Άλλο εσείς, άλλο Θόδωρο. Τέλος πάντων, εγώ αλλιώς τα είχα σχεδιάσει. Τι είχε σχεδιάσει, κυρία? Να πάμε η οικογένεια. Μόνη της, χωρίς κανένα ξένο. Να σε παρακαλώ πολύ. Ο Θόδωρος δεν είναι ξένος. Ο Θόδωρος είναι φίλος μου. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χαρά. Τα κάνεις μουσκεμά. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν διορθώνεται. Καλά που το κατάλαβες, κυρία. Ωραία. Εμείς θα πάρουμε τον Θόδωρο, οι άλλες θα πάρουν την Τζέννη. Λουδάκατα τα κάνουμε. Τι είπες? Λέω ότι εσύ θα είσαι συνέχεια παρέα με τον άλλο τον φίλο σου και εμείς μόνοι μας θα είμαστε. Όχι, κάτι άλλο είπες. Ναι, ότι τα κάναμε κουλουβάχατα. Όχι, κάτι άλλο είπες. Κάτι για την Τζέννη. Εγώ για την Τζέννη, σε καλά, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Καλά, παιδί μου. Έλα και αργήσαμε. Καλά. Καλά να κλειδώσεις, έλα. Ναι. Καλή είμαι. Καλή, σε προχώρα. Εδώ, εντάξει. Άντε, ελάτε, ελάτε πια να φεύγουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τα πράγματα εντάξει, τα τακτοποίησες? Τα τακτοποίησα. Πώς θα καθίσουμε? Εσύ θα κάτσεις μπροστά και η μάνα με τα παιδιά πίσω. Δεν σε πειράζει, μάνα, ε? Όχι, δεν με πειράζει. Πολύ ωραία την τιμητική θέση. Τον φίλο σου την έδωκες και εμένα με αφήνεις. Πάψε, τέλος πάντων. Αν και δεν έχω, θα μείνω εγώ με τα παιδιά. Μέχρι την κρίνια. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου, Θοδωρή. Ναι. Ναι. Τι έγινε, φύγατε? Μόλις τώρα. Ούτε κάμερα να είχα. Μπορεί και να έχω, ξέρετε. Πολύ λυπάμαι που φεύγω και σας αφήνω μόνη. Γιατί? Γιατί θα ήθελα να είμαστε μαζί. Καλελίσαξες να με πεις να έρθω στο αυτοκίνητο και τώρα μιλάω στα τηλέφωνα. Όχι, δεν με λες τότε. Ναι. Με ποιον μιλάει, ξέρεις? Ω, δεν ξέρω. Δεν ναι. Ξέρεις, εγώ σε λέω, το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά δεν θέλεις να μου το πεις. Βέβαια. Αλλά εγώ ξέρω. Ένα καινούριο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμάσω. Έλα μέσα, παιδί μου. Θα πουντιάσεις. Έλα μέσα. Τσαντζικάρ, κουιτζικμάζ. Θα πει. Θα πει. Η ψυχή βγαίνει. Το χούι δεν βγαίνει. Το χούι τι είναι? Το χούι είναι, θα σε πω στην Αράχοβα όταν θα φτάσουμε, αν ξεκινήσουμε ποτέ. Τέλος πάντων, για να έχουμε να λέμε. Α, καλά. Έλα, ο Τζιτζέι χτύπησε. Καλά. Δεν θα φύγουμε ποτέ. Έλα τώρα, ξύπνησες. Ναι. Γιατί τι έκανες χθες το βράδυ? Τι έκανα, ρε μωρό, δούλευα. 6 ώρα κοιμήθηκα. Δούλευες ή με δουλεύεις? Εγώ να δουλέψω το κοριτσάκι μου. Ποτέ. Τι κάνατε, φύγατε? Τώρα φεύγουμε. Να προσέξεις εκεί, ε. Έχει πολύ καμάκι. Η Μύκονος του χειμώνα. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Κοίτα θέαμα, μπρε. Ο ένας με ένα τηλέφωνο στο χέρι και άλλο το ίδιο. Βέβαια. Τορμήλω κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Πού θα πέσει? Ρελάτε γρήγορα, μπρε! Δεν μπορώ, με έκλεισες μέσα! Στέφανε, δεν αντέχω! Στέφανε, το τανσιό μου 20 με πήγε! Δεν μπορώ, εφούντωσα! Καλά, παιδί. Όλα καλά, κόρη μου? Πολύ καλά, εσύ? Μια χαρά.
Μια χαρά και δύο τρομάρες. Πού σε πάω, κυρία Πίτσα? Ναι, πού με πας. Άμα δεν χτυπήσει το τηλέφωνο πάλι, να σταματήσουν να μιλάω στο τηλέφωνο. Τι ζώνε σα! Ποιο τη χάρη σου, κύριε Μπαχάρ, σε σαλέ θα μείνει. Ναι, σε σαλέ να μην σε εγώ δεν έμενα. Στην Ελβετία σε σαλέ έμενα. Με τον άντρα μου. Να σου πω, έμαθε και το σαλέ. Ναι, ναι. Το ξέρανε και στο Τσιχανγκύρι. Σιγά, εγώ στο Τσιχανγκύρι ξέρει τι είχα, ένα απαρτεμόν που έβλεπα βαθιά μέχρι τη θάλασσα μέσα. Είναι πολύ λόγια να φύγουμε, ξημερώσαμε πια. Το σταυρό σας γρήγορα. Έτσι. Ακουμπήστε το τσιπ. Μην τα βαλίτσα, πάω μακριά. Ράχομαι. Έχετε αλυσίδες για τα χιόνια? Τι αλυσίδες, τι λέτε, κυρία μου? Δεν έχετε καλά την πλευρά στις αγόρες, εγώ για δώρο. Α, δεν μπορώ να σας παράγω, είναι πολύ μακριά, κυρία μου. Έχω και να παραδώσω και το ταξί στο συνάδελφο τώρα. Τι λέτε, ακουαράχοβα. Ράχομαι. Ό,τι θέλει ο πελάτη. Έφυγα. Ναταλία Πιτροπούλου. Καλησπέρα. Κυρία Πιτροπούλου, καλώς ορίσατε. Εσύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ αν μας πάτε κατευθείαν στο δωμάτιό μας. Ναι, είμαστε κουρασμένοι από ταξίδι, καταλαβαίνετε. Αλλή μόνο. Όλα είναι έτοιμα. Δώσουμε σε παρακαλώ τα κλειδιά. Μάλιστα. Ορίστε. Τη σουίτας και του δικλίνου. Οι αποσκευές σας. Έρχονται. Γεια σας, καλωσορίσατε. Γεια σας. Δεν ήρθαν εκδρομή μετακόμιση, κάναμε ρόσα. Σε παρακαλώ, μπροστά στον άνθρωπο. Γεια σας. Περάστε δεύτερο ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τακτοποιήσω τώρα. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Κάτασε εδώ να πάρει τις βαλίτσες, δεν υπάρχει. Στην Κρήτη. Ο χαμάλης πάλι. Πα, πήρε συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι και οι τρεις σας στέλνετε μηνύματα. Τι να σε πω. Καλά, αυτοί οι δύο μεγάλοι είναι τέτοια έχουνε. Εσύ τι έχεις. Τέλος πάντων, δεν με λες, γιατί καθυστερούμε έτσι στην ρεσεψιόν. Τι γίνεται μετά αυτούς. Ψάχνω δωμάτιο για τον κύριο Θόδωρο. Άλλος μπουνάκης κι αυτός. Χωρίς να κλείσει δωμάτιο, σηκώθηκε και ήρθε στην Αράχοβα. Τι να πω. Για κάντε μια προσπάθεια ακόμη, σας παρακαλώ. Α, είστε τυχεροί. Βλέπω έχουμε ένα δωμάτιο που ακύρωσε. Και μάλιστα στον ίδιο όροφο με τα υπόλοιπα. Πάρα πολύ ωραία. Βολεύτηκες, κολόφαρδε. Σε παρακαλώ. Αυτά εδώ. Έχουμε δύο μονόκλινα και δύο δίκλινα. Μόνο που το ένα δίκλινο έχει δύο ξεχωριστά κρεβάτια. Τα υπόλοιπα κανονικά με ένα μεγάλο διπλό. Κανένα πρόβλημα. Καλή διαμονή, να περάσετε καλά. Να είστε πολύ καλά, προχώρα. Όλα εντάξει. Μπράβο. Πάρτε τα πραγματά σας, πάμε πάνω. Ελά. Άντε, μπράβο. Πω, τι ωραία! Σοφία, έλα να δεις, έλα! Ωραία που είναι η Αράχοβα, κούκλα είναι! Λοιπόν, έτοιμη είπαμε για καφέ! Πού? Έξω, σε κάποιο καφέ! Έλα, μωρέ, με τον πανικό στο μάτι! Λες και σου είπα να κάνουμε bungee jumping! Και το μωρό... το μωρό θα μείνει με τη Ρόζα, έλα! Ναι, αλλά όμως, μωρέ, Σοφία! Άστα, ναι, αλλά όμως, μια φορά! Άντε, πάρτι μου, φώναξε την! Δεν τη χρειάζεται, μαμά! Να σου πω ποιος θα νεύρα μου στο τέλος, Ακόμα δεν ήρθαμε. Λοιπόν, εγώ θα ετοιμαστώ, θα πάω για καφέ. Εσύ άμα θες να έρθεις, έλα. Άμα δεν θες, κάτσε εδώ. Μην έρθει. Εδώ είναι όλα. Ελάτε. Έλα, μάνα. Λοιπόν, εσύ θα μείνεις στο διπλό με τη Στέφανη. Δεν σε πειράζει, Όχι, καλό, τι να με πειράζει. Τα παιδιά θα μείνουν δίπλα. Εσύ, Θόδωρο, θα μείνεις εδώ. Ξεκουραζόμαστε, κάνουμε ένα μπανάκι και τα λέμε, εντάξει. Εγώ θα κοιμηθώ μια ωρίτσα. Και εμείς θα αφήσουμε τα πράγματα και θα βγούμε. Πού θα πάτε? Θα πάμε
ακόμα μια βόλτα να χαζέψουν. Κι εγώ. Καθίστε ρε παιδιά, ακόμα δεν ήρθαμε. Σκορπαγόρι θα γίνουμε. Βάζει καρδε, βέβαια θα βγουνε. Για τα δεν ήρθαμε. Για τα παιδιά δεν ήρθαμε εδώ. Συμφωνώ απολύτω. Δύο, ένα, χάνω. Να προσέχετε έτσι. Να προσέχουμε. Τι κοιτάτε συνέχεια καλέ το ρολόι σα. Ραντεβού έχετε. Ό,τι θέλω έχω. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό. Ναι. Έλα, Νάταλη. Oh my god. We lost them. Σας παρακαλώ κύριε, τελειώνουμε. Τελειώσαμε κυρία μου, μια βίδα έμεινε. Μια βίδα έμεινε, αλλά πάει τους χάσαμε. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν όταν δεν έχετε καλά λάστιχα, τότε συμβαίνουν. Τι λέτε κυρία, μια χαρά λάστιχα έχω, ολοκένουργια είναι. Αλλά τι να κάνω, τώρα πάτησαμε μια μπρόκα, ένα καρφί. Δεν ξέρω, το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι σε απόγνωση. Έχει πολλά ξενοδοχεία, Ράχοβα. Δεν θα έχει. Αχ, τι θα κάνουμε, oh my god, τι θα κάνουμε, πώς θα τους βρούμε. Κάνα παιδί μου, κλείσε την πόρτα. Κλείσε την πόρτα. Τι έγινε με τη Ζευζέκα, τη Ρόζα την έδιωξες? Ναι, πήγε στο δωμάτιο της Σοφίας. Αχ, μπράβο. Αχ, πολύ χαίρομαι που τα καταφέραμε. Ναι, πρόσεξε όμως, μας πάρουν είδηση. Ποιοι, δηλαδή? Μα, παιδί μου, μας πάρουν είδηση ότι τα κανονίσαμε οι δυο μας. Εμείς τα κανονίσαμε. Αχ, μπράβο μας. Τι κανονίσαμε? Να τα λέω, αλλά σε συγκαλά σου. Δεν κανονίσαμε. Να φανεί ότι βρεθήκαμε εδώ στην Αράχοβα ο Στέφανος με τη Σοφία για να έρθουν κοντά. Α, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε μόνο να φανεί ότι ήταν σύμπτωση. Κατάλαβες, μην μας υποψιαστούνε. Γιατί, θα μας υποψιαστούνε. Ναι, βέβαια. Ειδικά ο Στέφανος θα μας υποψιαστεί μετά από αυτό που έγινε με τη Χείρα, δεν το κατάλαβες. Αλλά να σε πω. Δεν πιστεύω να του είδες τίποτα. Αχ, στορκίζομαι, όχι. Ναι, αλλά αυτό που είπες όμως ότι θα μας υποψιαστούν δεν μ' άρεσε καθόλου. Γιατί ξέρεις, οι κόρες μου θα μου κάνουν μεγάλη φασαρία. Και είναι και οι δύο εδώ. Τι θα κάνουμε? Έχω σκεφτεί. Δεν μου λες, πρέπει να σκεφτώ κι εγώ. Όχι, έχω σκεφτεί για τις δυο. Αχ, μπράβο. Τι καλά. Λοιπόν, για λέγε, τι θα κάνουμε. Έχεις ακούσει που λένε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση? Ναι, βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν, θα επιτεθούμε κατά μέτωπο. Θα τους πιάσουμε από το αμούτρα και θα τους πούμε. Άκουσε να σου πω, γιατί ήρθατε εδώ στην Αράχοβα χωρίς να μας το πείτε? Γιατί το κανονίσατε αυτό? Θα τους πούμε. Ποιοι το κανονίσανε? Παιδί μου, εμείς το κανονίσαμε. Δεν το κανονίσανε αυτοί. Δεν το κατάλαβες. Επίτηδες το κάναμε. Δεν το κατάλαβα. Στα ψέματα το κάναμε. Α, ναι, στα ψέματα. Μπράβο. Λοιπόν, θα τους αρπάξουμε πολλές από τα μούτρα και θα τους πούμε. Εμάς δεν μας αρέσουν αυτά τα κόλπα. Θα πούμε. Ναι. Το κατάλαβες. Γιατί αν πρέπει να είσαστε μαζί, να μας το πείτε να τελειώνουμε. Ποιοι να είναι μαζί? Ο Στέφανος με τη Σοφία, βρε. Αχ, ναι. Το κατάλαβες αυτό? Τώρα το σκεφτώ. Όχι, περίμενε. Συγκεντρώσου. Να συγκεντρωθώ. Συγκεντρώθηκα. Ωραία. Αρχίζω να σε πω από την αρχή. Ναι. Λοιπόν. Το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Δόξα τω Θεώ. Όπω τέλειο. Φανταστικά, κοιτάξτε εκεί απέναντι. Σούπερ είναι. Μια φωτογραφία. Έλα. Τι είναι, έλα. Πάρτε ποσά. Περίμενε. Ναι, έλα. Έτοιμε. Λοιπόν, 3, 2, 1. Έτοιμη, τέλεια. Πάμε. Πάμε ποτά. Έλα, πιο γρήγορα, κεράσατε, άντε. Λίγο ακόμα και φτάσαμε. Φανταστική Αράχοβα. Λοιπόν. Σε λίγο θα βρεθώ με το φίλο μου, το Θόδωρο. Το γιατρό, σας έχω πει. Ναι, θα πάμε για καφέ, το μεσημέρι θα πάμε για φαγητό και το βράδυ, ανάλογα με τα κέφια. Εσείς τι θα κάνετε? Αυτό που κάνω τόσο καιρό τώρα, εκτός από χθες που ήμασταν μαζί. Εντός και επί τα αυτά. Μη μου το λέτε, στενοχωριέμαι. Μα την αλήθεια λέω. Είδατε, έπρεπε να επιμείνω να σας πάρω μαζί μου. Θα περνούσατε υπέροχα εδώ. Έχει μια ομορφιά, έχει μια ησυχία. Θα σας πάρω σε λίγο, Θα περιμένω, Γεια σας. Ένα λεπτό! Έφανε! Ένα λεπτό, καλέ! Έφανε! Δεν τρέπεσαι, Δεν τρέπεσαι, Στέφανε? Τι συμβαίνει, μάνα? Τι συμβαίνει? Με ρωτάς, εσύ ρωτάς, δεν ξέρεις? Τι να ξέρω, μάνα? Τι να ξέρεις, Ξέρεις ποιοι είναι εδώ στην Αράχοβα? Η μισή Αθήνα. Με κοροϊδεύεις, Εγώ μάνα σου είμαι, πρόσεξε. Παιδιά, την πείραξε το υψόμετρο. Όχι, δεν με πείραξε το υψόμετρο, αλλά με πείραξαν αυτά που κάνεις πίσω από την πλάτη μου, Στέφανε. Τι κάνω, μάνα? Δεν με λες.
Ξέρεις ποιος είναι εδώ στο αυτό το ίδιο το ξενοδοχείο με το δικό μας? Ποιος είναι? Ποιος? Η Ναταλή. Η Επιτροπούλ? Ναι, και όχι μόνη της, με όλο της το ζώη. Και η υπηρετρία. Μας κάνεις πλάκα. Όχι, εσείς μου κάνετε πλάκα. Που το κανονίσατε και μου το κρατήσατε μυστικό, λες και με καμία ξένη. Στη Σοφία πες το, αυτή τα κανόνισε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει. Καταλάβαμε εμείς. Θα μας μάθει και η Αράχοβα. Ρόζα, πάρ' το πόρτ μπεμπέ. Όπως είσαι και πήγαινε στο δωμάτιο της μαμάς. Γιατί? Γιατί έτσι! Γιατί δεν θέλω να γίνει το παιδί μου να βραστενικό, μόλις τρελές εδώ μέσα. Έκανα με τέτοιο ζώο, υπούχη! Έλα, αγάπη μου. Ωραία, βγάλε μας τώρα και τρελές. Δεν έχει πρόβλημα. Το συνηθίζει. Κορίτσια, ηρεμήστε. Μην τα μαζέψω και φύγω, έτσι! Τώρα θα φύγεις, τώρα που ήρθε ο καλός σου. Τον έβαλες και έκανε τόσα χιλιόμετρα, δεν κάνει. Τι υπονοεί ότι πάει εγώ στο Στέφανο να έρθει εδώ? Όχι, δεν το υπονοώ, Σοφία μου. Το λέω ξεκάθαρα. Και θα πρέπει να το παραδεχτείς και εσύ μια φορά. Άντε πια με αυτό το κρυφτούλι, τόσο καιρό δεν βαρέθηκες πια, φτάνει! Α, δεν το πιστεύω. Εγώ όμως το πιστεύω! Σηκώθηκες με τόση ευκολία, πήρες 3 μηνών μωρό και πήρες τα βουνά! Εσύ που δεν ξεκολλάς από το σπίτι με τίποτα. Μα εγώ δεν το κουνάω από το σπίτι. Βεβαίως. Βεβαίως δεν το κουνάς από το σπίτι. Και όσες φορές έχω παρακαλέσει και σε λέω, πήγαινε μας και μας κάπου, με λες. Έχω υποχρεώσεις, δεν μπορώ, έχω κλείσει, έτσι με λες. Εγώ κάνω αυτά τα πράγματα. Βεβαίως και μία φορά στη ζωή μας, μία, που κατάφερα και σε έπεισα να μας φέρεις εδώ στην Αράχοβα βόλτα οικογενειακός, εσύ φροντίζεις πίσω από την πλάτη μου και τηλεφωνάς στην οικογένεια Επιτροπούλου και τους φέρνεις εδώ. Χωρίς να το ξέρω εγώ και νομίζω ότι εγώ δεν θα το καταλάβω, κατάλαβες. Τι νομίζω ότι μπουταλού είμαι. Παιδιά, θα μου στρίψει με αυτά που ακούω. Μα να συνέλθε. Εσύ να συνέλθεις, αγόρι μου. Εσύ να συνέλθεις, γιατί αυτά που κάνεις πίσω από την πλάτη μου καλά δεν είναι. Εγώ κάνω πάντα. Βεβαίως. Εγώ την οικογένεια αυτή την αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Όλη την οικογένεια. Ναι. Και την Τζέννη, ναι, και τη Σοφία και ναι, τη μάνα τους. Ναι. Φίλας μου είναι. Παρέθακανα μαζί τους. Ναι. Δεν θα με πείραζε να με πείσω ότι τις κάλεσες. Μάνα, δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά που λες. Δεν κάλεσα κανένα στην Αράχοβα. Τι πρέπει να κάνω για να με πιστέψεις, ρε μάνα. Να με πεις την αλήθεια, Τζέρι μου. Ποια αλήθεια, μωρέ, ποια αλήθεια! Αυτή που αν είχες πει από την αρχή της ιστορίας, δεν θα είχαμε πάει δεύτερη σεζόν. Κι ούτε θα κινδυνεύαμε να πάμε τρίτη όπως τώρα. Για όλα αυτά εγώ δηλαδή! Όλο ίντρικα και δολοπλοκία! Γιατί μωρέ τα κάνεις αυτά, μου λες, γιατί δεν μιλάς καθαρά? Γιατί αφού θες να πας κάπου μόνη σου με τον Στέφανο, δεν πάτε! Γιατί όλη αυτή η συνωμοσία δεν καταλαβαίνω, ρε Σοφία! Για τελευταία φορά σου το λέω. Ο Στέφανος βρέθηκε εδώ τυχαία! Ναι, όπως τυχαία τον γνώρισες, τυχαία τον ερωτεύτηκες και ακόμα πιο τυχαία γέννησες το παιδί του! Τι να σου πω, βρε αδερφούλα, με αυτή τη ρημάδα την τύχη δεν έχεις καθόλου καλή σχέση. Λοιπόν, πρώτον, δεν είπα ποτέ ότι γέννησα το παιδί του και δεύτερον, μη με ειρωνεύεσαι γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Σε φοβηθήκαμε τώρα. Πάω να πάρω το παιδί μου και να πάω στην Αθήνα τώρα! Σοφία! Σοφία! Σε πιστεύω! Στέφανε! Άσε με. Σε πιστεύω, Τζιέρι μου. Τζιέρι μου, σε πιστεύω. Στέφανε, σε παρακαλώ. Τι να κάνεις και τρέχω. Σοφία. Στέφανε. Τι δουλειά έχετε εσείς εδώ? Εμείς. Εσείς τι δουλειά έχετε εδώ? Εμείς ήρθαμε οικογενειακώς εκδρομή. Και εμείς ήρθαμε οικογενειακώς εκδρομή. Ναι. Δεν μου λες, Σοφία, να σου κάνω μια ερώτηση, θα τρελαθώ. Σου είπα εγώ είμαι στην Αράχοβα, έλα. Όχι, γιατί σου είπα εγώ είμαι στην Αράχοβα, έλα. Όχι. Αυτό πες το στη μάνα μου που νομίζω ότι... Ότι και η δικιά μου. Ότι είχαμε συνεννοηθεί. Ναι. Δεν είχαμε συνεννοηθεί, κυρία μου. Δεν... Και εσύ, κυρία μου, δεν είχαμε συνεννοηθεί. Ήταν μία σύμπτωση, το καταλάβατε? Και τι σύμπτωση, αν είναι δυνατόν? Ρε Σοφία, πες μου, σε παρακαλώ. Ποιος μας κάνει πλάκα, πες μου. Δεν ξέρω, Στέφανα μου. Δεν ξέρω ποιος μας κάνει πλάκα. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ φεύγω για την Αθήνα αυτή τη στιγμή. Με τι θα φύγεις? Το μέσον τι θα απασχολεί. Βλέπεις τι τραβάω, όχι με δεις. Μεταξύ θα φύγω, Μανουλό. Κι εγώ μεταξύ φεύγω. Όχι, όχι, παιδιά, μην φύγετε. Εγώ σας πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω πραγματικά ότι ήταν σύμπτωση όλο αυτό. Και εσύ δεν πιστεύεις? Ναι. Όχι τώρα, ναι. Όχι τώρα, ναι. Τώρα είναι αργά. Ναι. Γιατί εγώ υποψίες και υπονοούμενα εις βάρος μου δεν τα δέχομαι. Ούτε εγώ. Και εσύ, κυρία. Τι? Θα σας φέρει ο Πορτοκάλης και εσένα και τα παιδιά. Όχι μη! Όχι μη. Όχι μη. Φεύγουμε και να περάσετε όμορφα. Σοφία! I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
what you say. Hit the road.